Τι, ο Στράντζαλης. Γιώργο Στράντζαλης έχει είδηση. Τι, πήραν τον Κατημέρι. Όχι, άλλη είδηση. Περίμενε. Άσο ημίχρονα διπλά τελικά, δεν έχουμε. Τι γίνεται. Τι Κατημέρι, 38 χρονών. Γέρος άνθρωπος. Ωχ, τι είδηση. Φεύγει ο Προύνο Γκάμα. Πουλιάται ο Ιντέγε. Κάτσε να μάθουμε τώρα. Η είδηση είναι επί του πιεστήριου. Καλησπέρα. Τι έγινε, εντάξει. Ναι. Μία είδηση που προκαλεί σοκ σίγουρα, έτσι. Σοκ, έρχεται από την Ισπανία. Έλα. Αναφέρουν δημοσιεύματα ότι έχει συλληφθεί ο Σέρχιο Κόκε ως μέλος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μάλιστα στην κατοχή τους βρέθηκαν και όπλα. Δικαίωση Ραπτόπουλου. Γιατί? Γιατί αυτό το κοπρόσκελο το κυνηγούσα εγώ χρόνια. Τι γιατί? Λοιπόν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Ισπανίας, η αστυνομία εντόπισε ένα τόνο χασίς και όπλα στη διάρκεια επιχείρησης που έγινε ταυτόχρονα σε 11 διαφορετικά σημεία με τη συμμετοχή 150 ανδρών της αστυνομίας. Ο Κόκε, σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, φέρεται ως ένας από τους επικεφαλείς του κυκλώματος. Αυτά είναι λίγο, τα νεότερα μέχρι τώρα. Αφού είχε παραμυθιάσει τους σουπεράδες, γιατί να μην έχει τώρα και κύκλωμα. Εδώ είχε παραμυθιάσει τον Τσαλτίδη, τον έτρεμο Τσαλτίδη τώρα. Ο Κόκε. Μέσα φυλακή τον αλήτη. Για χασίς και όπλα. Χασίς ή κοκαίνη. Χασίς. Ένα τόνο. Ένα τόνο. Ένα τόνο δεν είναι απλό. Κοίτα, ένα τόνο στην Ελλάδα θα γλίτωνε. Με ένα τόνο. Με ένα τόνο θα γλίτωνε στην Ελλάδα. Με ένα τόνο. Με και τα όπλα μαζί. Πόσα ήταν τα όπλα. Αν ήταν νεροπίστολα θα το βάζαν φυλακή. Πόσα όπλα είναι. Δεν λένε πόσα όπλα είναι ακόμα. Λοιπόν, στην Ελλάδα. Θα να συνέξουμε με πληροφορίες από την Ισπανία. Στην Ισπανία τα δικαστή. Ναι, δεν μπορεί να τα φέρει ο Σκόρδας εδώ να δικάσουν οι δικοί μας. Να το γλιτώσουν τώρα. Αγιανάρα, είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Χασισάρα, θα πουλάω και τους τόνους στην Ισπανία θα γουστάρω. Τι λέτε ρε, σοβαρά μιλάτε ρε. Ο Κόκε με ναρκωτικά και όπλα. Σοβαρά ρε. Εδώ λέει ο Ζαμπέτα στον χρεώνα 800 χιλιάρια και του δίναν 200. Ρε το Ζαμπέτα, εδώ δεν τα έλεγε στον Μπούζο ή στους άλλους. Σε σένα τα έλεγε. Τι είπε ο Ζαμπέτας, ότι ήταν διοίκηση στον Άρη και χρόνων 500 χιλιάρια και δίνανε 100. Και βγαίνει τώρα ο Ζαμπέτας, δεν τον πλακώσατε στο ξύλο του Ζαμπέτα ακόμα. Εγώ ένα βρωμόξυλο θα τον έδινα. Έλα εδώ ρε Ζαμπέτα. Επειδή σε βάλανε τώρα τα περιουσιακά σου, επειδή έβαλε τις υπογραφές και σε τύλιξε ο Σκόρδα σε μια κόλλα χαρτί, τα βγάζει στη φόρα, ξέρει, τι μοιάζει. Σα πιάνουν να πούμε, σα βάζουν μέσα στον παλαούρο και αρχίζει και καρφώ ένα τον άλλον. Δεν το έκανα εγώ, κύριε Πρόεδρε. Και να στυνόμαι, ο άλλο ήταν. Ο άλλο. Ο Κόκε. Το φέρατε εδώ για center for. Και φάγατε τον Απρέου, τον Πεχταρά, τον Αρχιπεχταρά, τον Γκάμπορα που έβαζε γκολ με ταχύτητα, με επίθεση, με τεχνική καλή, με κεφάλι, με σουτ, με πλάτη στην εστία. Και βάλε τον Μπάουκ μέσα στα δίκτυα για να παίζει ο Είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Το Μάρι. Ένα τόνο ναρκωτικά. Ένα τόνο ναρκωτικά. Μόνο στην Ελλάδα θα σωζώσουν, αρεβλάκα. Μόνο στην Ελλάδα θα σωζώσουν. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχεις ένα δικηγόρο καλό, δυνατό, σαν το Κούγια και να σε σώνανε. Σε φέρνανε εδώ πέρα να γλιτώσεις. Θα πας εκεί στην Ισπανία, θα σαπείς τη φυλακή, ρε. Τα αγάρι να πούμε. Θα σαπείς τη φυλακή εκεί. Εδώ πέρα μπορεί να ερχόταν να πούμε οι μάρτυρες και να εξαφανιζόταν ένας μετά τον άλλον. Εάν μην παίρναμε χαμπάρι και να την γλίτωνες κάθαρμα. Τέλος πάντων, τη μοίρα σου την ξέραμε στα καζίνα όλη μέρα που γύρναγες. Τσαλτίδη, τι έγινε, θα το κατηγορήσεις το φίλο σου τώρα που σε έδινα χαρτάκι εκεί σου πέρο Σκόρδες εκείνη την εποχή. Τι να πεις και τι να γράψεις. Τι καλός που είναι ο Κόκε στην προπόνηση, έβαλε 3 γκολ. Και όταν στείλαν τα μάτσα εκεί στο Μιχαλίτσο και τον έβγαλε έξω, πήγατε να τον φάτε τον Μιχαλίτσο, ο Κόκε. Να δείτε ότι στη ζωή το καλό και το κακό στην πορεία φανερώνεται να πούμε. Δικαιώνεται ο καλός και δεν δικαιώνεται ο κακό στην πορεία. Ο Κόκε στον Άρη. 800 χιλιάρια. Βγήκε ο Ζαμπέτας, λέει άλλα το χρεώναμε, λέει άλλα τους δίναμε. Τι λένε Ζαμπέτα, και μας τα λες μετά από 10 χρόνια, Τότε γιατί υπέγραφες να πούμε εκείνο το διάστημα. Συνένοχος. Ένοχος! Με περιμένει ο εισαγγελέας. Σκότωσα άνθρωπο! Λοιπόν, αυτά θα ακούτε από εδώ. Βγήκε ο Ζαμπέτας για να πει να πούμε ότι μετά πριν από 10 χρόνια χρεώνανε λέει και κλέβανε τον Άρη. Και γιατί μας τα λες τώρα? Είσαι κατακριτός, μας τα λες τώρα. Τώρα δεν μετράνε. 3 φορές άρθρα 44 πήγατε. Φτωχεύσεις, φάγατε λεφτά από παίκτες. Κάνετε καινούργιες εταιρείες. Και καλά που ήρθε αυτός ο άνθρωπος εκεί ο Καρυπίδης και σας έχει εκδοθεμωθώ 8ος, 5ος, 6ος. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.